Λίγο θα μιλήσουμε και μαζί με τον κύριο Βονιάτη για να δούμε αν εξετάζεται ξανά το θέμα της μάσκας. Σε νοσηλείες πόσες έχουμε, κύριε Χαριλάου? Είμαστε στους 52 ασθενείς αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε συνθήκες αυξημένης φροντίδας και ένας στη μονάδα εντατικής θεραπείας με μηχανική υποστήριξη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των νοσηλευμένων. Ναι. Παρατηρούμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια πολύ αυξημένη κίνηση στα ιατρεία βραχίας νοσηλείας σε όλες τις πόλεις και επιπρόσθετα έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε και κάποια περιστατικά όπου έχει επηρεαστεί το κάτω αναπνευστικό σύστημα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η υποπαραλλαγή 5 επηρεάζει το κάτω αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή τους πνεύμονες. Μπορεί να μην έχουμε τις πνευμονίες που είχαμε με τη μετάλλαξη Δέλτα ή τις βαριές αναπνευστικές ανεπάρκειες, όμως έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε σποραδικά τέτοιου είδους περιστατικά. Μας ανησυχεί αυτό το πράγμα. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που είμαστε σε εγρήγορση. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που κρατήσαμε τις υποδομές για το COVID, παρόλο ότι είχαμε κατηγορηθεί ότι κρατούσαμε υποδομές και ήταν λιγοστός ο αριθμός. Ο λόγος που κρατούσαμε τις υποδομές ήταν γιατί θέλαμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια και άμεσα εκεί και όπου απαιτείτο, όπως διαφάνηκε ότι ήμασταν σωστοί στο σχεδιασμό μας στο τέλος της μέρας. Να ρωτήσω, επειδή είπατε 52 σήμερα, έχετε κάποια στοιχεία, για παράδειγμα την προηγούμενη Δευτέρα το πρωί, πόσα κρούσματα είχαμε μέσα? Να δείτε, από τις 11, αν θυμάμαι καλά, 11 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, αν είναι Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε 24. Άρα, από τις 11 Ιουνίου μέχρι σήμερα πήγαμε στους 52. Δηλαδή έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μία αυξητική τάση αυτή τη στιγμή και αυτό μας χτυπά το καμπανάκι, και η αυξημένη κίνηση, η αυξημένη επισκεψιμότητα στα ιατρία βραχείας νοσηλείας είναι ο πρώτος δείχτης που βλέπουμε και αξιολογούμε για να δούμε τις ανάγκες μας σε κλίνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Θα το συζητήσουμε και τώρα μαζί με τον κύριο Βονιάτη.